Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα να απαντήσουμε σε μια φίλη απόψε. Πώς επιβιώνω σε ένα τοξικό περιβάλλον? Θα το απαντήσω από την αρχή. Δεν επιβιώνεις. Αγαπητή μου Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί τα βίντεο σου αποτελούν συντροφιά μου εδώ και πολύ καιρό. Σε ακούω για να παίρνω δύναμη και να έρχομαι στα καλά μου όποτε νιώθω ότι χάνω το μυαλό μου. Ξέρω ότι βρίσκεσαι σε διακοπές και δεν είχα καμία πρόθεση να σε ενοχλήσω. Μου το έστειλε όταν ήμουν στις διακοπές αρχές Αυγούστου. Αλλά πραγματικά νομίζω πως θα σκάσω αν δεν τα πω. Η κατάσταση έχει ως εξής. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι και η μητέρα μου εδώ και σχεδόν 10 χρόνια έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της με τον πατριό μου και έχει μετακομίσει μόνιμα στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, ενώ η καταγωγή της είναι από αλλού. Ο πατριός μου έχει άλλα 2 παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του, που παρόλο που δεν έχουμε καμία συγγένεια, νιώθουμε λες και είμαστε βιολογικά αδέρφια. Πολύ καλό αυτό. Εγώ σπούδαζα για μεγάλο χρονικό διάστημα και επισκεπτόμουν τη μητέρα μου, τις γιορτές και το καλοκαίρι. Με τον πατριό μου είχαμε μια καλή σχέση μέχρι και πέρσι, όπου με αφορμή το πέραστο σπουδό μου και μια σειρά τυχών γεγονότων στην προσωπική μου ζωή, με οδήγησα να μετακομίσω προσωρινά στο σπίτι τους. Να βρω μια δουλειά όπου και βρήκα για να μαζέψω χρήματα και να φύγω μόνιμα στο εξωτερικό. Έτσι κατέληξα να μένω στο σπίτι του πατριού μου μαζί με τη μάνα μου, τον πατριό μου και την ανήλικη κόρη του. Η κατάσταση από παλιά που τους επισκεπτόμουν στις γιορτές ήταν τεταμένη, γιατί ο πατριός μου μάλωνε όχι μόνο με την πρώην γυναίκα του για θέματα ανατροφής των παιδιών, διατροφή που πλήρωνε κλπ, αλλά και με τις κόρες του όποτε ερχόντουσα στο σπίτι. Εγώ τότε προσπαθούσα να βοηθάω και τα παιδιά και τον πατριό μου και τη μητέρα μου, αλλά μετά από αρκετό καιρό κουράστηκα και απλώς προσπαθούσα να κρατήσω φυσική απόσταση και ήταν και η δική σου η θέση να τους βοηθήσεις. Από τότε όμως που έχω μετακομίσει εδώ και μένω στο σπίτι τους, έχω αντιληφθεί όλη την ψυχοπαθολογία κάθετο ψυχοπάθειά τους. Οι καυγάδες και οι φωνές του πατριού με την ανήλικη κόρη του ήταν και είναι σχεδόν καθημερινή. Το προφίλ αυτού του ανθρώπου, αλκοολικός σε άρνηση, δηλαδή είναι αλκοολικός αλλά το αρνείται, δεσποτικός, παρεμβατικός, θέλει να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο και ότι ο λόγος του είναι κανόνας. Οτιδήποτε δεν συνάδει με τον τρόπο σκέψης και θεώρησης που έχει για τη ζωή, αποτελεί γι' αυτόν απειλή. Το προφίλ της μητέρας μου, χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, παθητικά επιθετική, δεν θα εκφράσει τη δυσαρεσκιά της και απλώς θα κάνει εκρήξεις και ικανοποιεί κάθε ανάγκη του άνδρα της. Εξαντλεί όλη της την αγάπη και τρυφερότητα σε άλλους και όχι στην κόρη της. Με λίγα λόγια, η μητέρα μου είναι ορισμός συνεξαρτητικής και people pleaser. Με αφορμή κάποια περιστατικά που έχουν γίνει, για παράδειγμα ότι εγώ δεν ήθελα να τρώμε όλοι μαζί, κριτική που μου έκανε ο πατριός μου γιατί κάνω ψυχοθεραπεία με δικά μου έξοδα, τότε μια φορά που είχα βγει έξω και δεν τους είπα ακριβώς με ποιον μου είχαν τηλεφωνήσει και εγώ δεν είχα απαντήσει, με αποτέλεσμα ο πατριός μου να γυρίσει να μου πει ότι είμαι ψεύτρα και επίτηδες δεν απάντησα το κινητό και να μην τους κολλήσω COVID. Πράγμα το οποίο μου λένε συνέχεια γιατί παλιά είχα κολλήσει παρόλο που ήμουν τέρμα προσεκτική και πλέον έχω εμβολιαστεί κιόλας και εξακολουθώ να τηρώ πιστά τα μέτρα. Με έχουν κάνει να αισθανθώ ένοχη από τότε που είχα κολλήσει κορονοϊό, αν και αυτούς δεν τους κόλλησα. Εξαιτίας όλου αυτού του θέματος με τον COVID, έχω στερηθεί πάρα πολλές εξόδους και διασκέδαση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πολύ κοντινούς φίλους εδώ, αλλά έχω κάποια άτομα με τα οποία συναντιόμαστε μια στο τόσο. Το θέμα μου είναι ότι εξαιτίας όλων αυτών των σκηνικών που έχουν γίνει με τον πατριό μου, έχω απομονωθεί στο δωμάτιό μου. Νιώθω πως ό,τι και να κάνω μπαίνει κάτω από το μικροσκόπιο. Προσπάθησα να αναλάβω τη φροντίδα του σπιτιού, για το οποίο έχουν παράπονο ότι δεν βοηθάω, ενώ κάθε φορά που ρωτώ τη μάνα μου να κάνω κάτι μου λέει όχι, δεν χρειάζεται, αλλά και πάλι γίνονται καυγάδες. Εν τω μεταξύ, όταν καυγαδίζουμε, γίνεται προκλητικός, σηκώνει τον τόνο της φωνής του, με προσβάλλει προσωπικά, μου λέει ότι άμα χρειαστώ ποτέ κάτι από αυτόν ή τη μάνα μου, δεν θα είναι εκεί. Προσπαθώ να μην φωνάξω και να στενοχωρηθώ, αλλά με οθεί στα άκρα. Η στάση της μάνας μου σε αυτά είναι ότι θα πάρει σπάνια θέση και κάποιες φορές του έχει πει να σταματήσει. Η πλάκα είναι ότι επειδή έχω αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις του που δεν ξέρει πώς να τις φέρει σε πέρας, μετά από τόσα μαλώματα δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ και φοβάμαι να το πω γιατί θα μου πει ότι το κάνω εκδικητικά και θα γίνει πάλι χαμός.
Δεν ξέρω τι να κάνω, Θέκλα μου. Εγώ τον Οκτώβρη θα φύγω στο εξωτερικό για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ίσως αν όλα πάνε καλά και για πάντα. Αλλά μέχρι τότε δεν έχω τη δυνατότητα να φύγω από εδώ, γιατί δεν θέλω να χαλάσω το budget μου επειδή αυτή είναι τρελή. Επίσης, ακριβώς επειδή δεν έχουν δημιουργηθεί στενή φιλική δεσμή με τα άτομα που γνωρίζω εδώ, δεν έχω τη δυνατότητα να φεύγω από το σπίτι. Ο πατριός μου τέλος Αυγούστου θα φύγει για κάποιους μήνες σε μακρινή πόλη λόγω της εργασίας του, οπότε κάνω υπομονή μέχρι τότε. Αλλά πλέον δεν θέλω καν να βγαίνω από το δωμάτιό μου. Νιώθω πολύ μόνη. Ιδιαίτερη επικοινωνία δεν έχω με τη μάνα μου, γιατί ομοίως ομοίω αϊπελάζει. Θες να πεις ότι η μάνα σου είναι παρόμοια με τον πατριό σου και γι' αυτό ταιριάζουν κιόλας. Δεν θέλω να γκρινιάζω, γιατί έχω την υγεία μου και έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και με υποστηρίζουν και προσπαθώ να σκέφτομαι τον Οκτώβρη που θα φύγω και όλα τα καλά που θα έρθω. Κάνω και ψυχοθεραπεία εδώ και ένα χρόνο, αλλά όχι στον εντατικό βαθμό που κανονικά χρειάζεται, λόγω οικονομικής δυσκολίας. Θέλω να βρω ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον, γιατί εδώ με κάνουν και αφισβητώ τα λογικά μου. Νιώθω ότι λίγο ακόμα και θα γίνω σαν και αυτούς. Άμα μπορείς και θες να κάνεις ένα vlog οποιαδήποτε στιγμή, θα βοηθούσε και εμένα πολύ, αλλά ίσως και άλλα άτομα που βιώνουν κάτι παρόμοιο. Φυσικά, αν δεν μπορείς και δεν θες, εμένα μου αρκεί που τα έβγαλα από μέσα μου. Εγώ σε ευχαριστώ όπως και να έχει. Συγγνώμη αν είναι μεγάλο το email και σε κούρασα. Να περνάς υπέροχα στις διακοπές σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις χρόνο για τον εαυτό σου. Να έχεις ένα όμορφο υπόλοιπο του καλοκαιριού και πάλι σε ευχαριστώ που με ψυχοεκπαιδεύεις και μου κρατάς συντροφιά σου. Στέλνω μια μεγάλη COVID-free αγκαλιά. Έχεις μια μεγάλη αγκαλιά και από εμένα. Και το ερώτημα σου είναι πώς επιβιώνεις σε ένα τοξικό περιβάλλον. Δεν επιβιώνεις σε ένα τοξικό περιβάλλον. Όταν βρίσκεσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον, ψάχνεις να βρεις τρόπο για να φύγεις όσον το δυνατόν νωρίτερα από εκείνο το τοξικό περιβάλλον. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι εσύ είσαι αρκετά μεγάλη, δηλαδή καταλαβαίνω ότι πέρασε γύρω στα 28 αφού λες ότι σπουδάζεις για 10 χρόνια. Είσαι αρκετά μεγάλη, είσαι ενήλικας, οπότε μπορείς κάλλιστα να μην μένεις με τη μητέρα σου και τον πατριό σου. Κάνε λίγο στο μυαλό σου το ερώτημα, αν δεν ζούσε η μητέρα μου, αν δεν υπήρχε η πιθανότητα, η δυνατότητα να πάω στη μητέρα μου και στον πατριό μου, τι θα έκανα. Τι θα έκανα αν δεν μπορούσα, αν δεν υπήρχαν αυτοί. Γιατί αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει αυτή τις μέρες που μας πέρασε και σε κάποια άλλα vlogs για τοξικά οικογενειακά περιβάλλοντα, είναι ότι θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λέμε στον εαυτό μας ότι είσαι υποχρεωμένος να καθίσεις σε αυτό το σπίτι με τη μάνα σου, με τον πατέρα σου, με τον πατριό σου, με τη μητριά σου, δεν ξέρω ποιοι απαρτίζουν την οικογένεια στην οποία κατοικείς. Είσαι υποχρεωμένη να μείνεις σε αυτό το σπίτι, δεν υπάρχει άλλη οδός. Οπότε οι επιλογές σου είναι πώς θα επιβιώσεις μέσα σε αυτό το σπίτι. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη. Πιστεύω ακράδαντα πως ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Δηλαδή, εάν δεν ζούσε η μητέρα σου ή αν η μητέρα σου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να σε βολέψει να μένεις κοντά της, δεν θα αναγκαζόσουν να βρεις μια άλλη λύση. Δεν θα αναγκαζόσουν να βρεις τρόπο να διαμένεις κάπου αλλού που να μην υφίστασε όλη αυτή την τοξικότητα την οποία βιώνεις εσύ ξεκάθαρα ως τοξικότητα. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είσαι υποχρεωμένη εσύ και δεν έχεις ευθύνη εσύ να προστατεύσεις τις κόρες του πατριού σου από τις λαθασμένες συμπεριφορές του πατέρα τους και της μητέρας τους ενδεχομένως. Ή δεν είσαι υποχρεωμένη εσύ να βοηθήσεις τη μάνα σου να λύσει τα προβλήματά της, που μπορεί να μην συνειδητοποιεί κιόλας ότι έχει προβλήματα ζώντας με τον άντρα της, μπορεί ήδη να θεωρεί πως δεν έχει προβλήματα. Εσύ είσαι υποχρεωμένη στην παρούσα βάση της ζωής σου να φροντίσεις τον εαυτό σου, να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να δώσεις τον εαυτό σου το κατάλληλο περιβάλλον, το υγιές περιβάλλον στο οποίο να ζήσεις και να εξελιχθείς. Αλλά τι γίνεται, πέφτουμε στην παγίδα πολλών γονιών οι οποίοι λένε «Άμα έρθεις να μείνεις μαζί μου θα σε βοηθήσω, έλα σε μένα και θα σε βοηθήσω». Γι' αυτό που λες ότι σου λέω πατριός σου, αν δεν είσαι μαζί μας ή αν δεν είσαι εντάξει μαζί μας, δεν θα σε βοηθήσουμε στο μέλλον. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Να περιμένουμε βοήθεια από τους γονείς μας, ενώ είμαστε ενήλικες, ενώ έχουμε περατώσει τις σπουδές μας και ενώ δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να παραμένουμε μαζί τους. Είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο και χρήσιμο για όλα τα παιδιά μετά την ενηλικίωσή τους και κυρίως μετά το πέρας των σπουδών τους να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Εμείς οι γονείς δεν κάνουμε καλό στα παιδιά μας όταν τους έχουμε να μένουν μαζί μας όντας ενήλικες. Ούτε και στα ίδια τα παιδιά κάνει καλό να πρέπει
σε αυτή την ηλικία της πρώτης νεότητας, στα 25, στα 26, στα 27, στα 22, στα 24, στα 28, να πρέπει να διαχειρίζονται τα προβλήματα που έχει το δικό μας το ζευγάρι, είτε μένουμε μαζί οι γονείς που έχουμε γεννήσει τα παιδιά, είτε έχουμε χωρίσει και μένει η μάνα και ο πατριός, η μητέρα, ο πατέρας και η μητριά ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμός γονέων έχει. Είναι πολύ καλή ιδέα μετά την ενηλικίωση των παιδιών να μην διαβιούν στο ίδιο χώρο με τους γονείς τους, με την οικογένεια την οποία έχουν, ούτως ώστε να έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα δικά τους θέματα και να μην φορτώνονται τα προβλήματα των γονέων τους. Η μητέρα σου και ο πατριός σου έχουν το δικό τους σπιτικό, έχουν τις δικές τους συνθήκες, καλές ή κακές, εκείνοι είναι υπεύθυνοι για τις συνθήκες που έχουν δημιουργήσει και δικό τους πρόβλημα είναι να επιλύσουν. Εντάξει, ξέρω ότι ακούγομαι σκληρή, ξέρω ότι ακούγομαι απόλυτη, αλλά πραγματικά, εάν εσύ το πάρεις απόφαση ότι δεν υπάρχει αυτή η εναλλακτική λύση για σένα, αν την απορρίψεις αυτή την εναλλακτική λύση και σκέφτεσαι με βάση του ότι δεν έχω εκείνη την εναλλακτική λύση, άρα τι άλλο μπορώ να κάνω, τότε θα βρεις κάτι το οποίο είναι σίγουρα πιο χρήσιμο και από σένα. Και ξαναλέω, οι περιορισμοί μας είναι στο μυαλό μας. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διαγράψτε κάτι το οποίο δεν δουλεύει και τότε θα δουλέψει αυτό που είναι χρήσιμο για σας. Φιλιά!